Καλησπέρα. Ξεκινάει ένα καινούργιο γαρουσμό vlog. Και τι ξαφνικό, πάω Αθήνα. Τώρα σε λίγη ώρα φεύγω από το σπίτι για να πάρω το τρένο και να πάω Αθήνα. Πάω πάλι με το βραδινό τρένο και αυτή τη φορά όντως μόνος μου. Και πραγματικά είναι το χειρότερο ταξίδι να κάνεις μόνος σου. Αλλά okay. Πάω Αθήνα λοιπόν για το γύρισμα ενός βίντεο. Θα κάτσω μόνο ένα βράδυ και μετά θα γυρίσω. Oh god. Καθόλου κουραστικό. Τι να κάνουμε όμως, δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω γιατί έχω κι άλλες δουλειές μόλις γυρίσω. Ενήλικη ζωή, μαλαφάκα. Οπότε κάθομαι εδώ πέρα μόλις έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου σχεδόν όλα γιατί σε λίγο φεύγω. Ακούω τον τέλειο δίσκο του ΑΠΕ εδώ και 5 μέρες σερί. Και πριν λίγο έσκασε μια συνειδητοποίηση για την Αθήνα, η οποία μου γάμισε. Ρε φίλε, πόσο μεγάλη είναι η Αθήνα? Κοιτάξτε, ήξερα ότι είναι μεγάλη. Αλλά συνειδητοποίησα ότι από εκεί που λογικά θα μείνω, μέχρι εκεί που είναι το γύρισμα είναι στη Γλυφάδα, είναι ρε μαλάκι κοντά 3 ώρες με τα μέσα λέει. Εγώ θα είμαι βόρεια Αθήνα και αυτό είναι νότια-νότια από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, πάω από τη μία μεριά τη πόλη στην άλλη. Αλλά 3 ώρες! Και γενικά έχω κάνει σκέψη το κάποτε να πάω να μείνω Αθήνα, γιατί γενικά, ειδικά επαγγελματικά, η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη από τη Θεσσαλονίκη, γενικά από τις υπόλοιπες πόλεις. Έχει παραπάνω ευκαιρίες κτλ. Αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε, η Αθήνα είναι νομίζω πολύ άβολη σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, να πας από το ένα μέρος στο άλλο, πόση ώρα. Πάρα πολύ χαμός, χαοτική πόλη γενικά κτλ. Θεσσαλονίκη όλα είναι easy. Είσαι με τα πόδια παντού σε 10 λεπτά, μαλάκα. Ειδικά αν μένεις κέντρο, δηλαδή, μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να χρειαστεί να κάνεις από το κέντρο να είναι, ξέρω εγώ, 45 λεπτά. Δηλαδή, τίποτα. Τέλος πάντων. Έχω ετοιμάσει τα πράγματα, φεύγω σε λίγο όπως πάμε το τρένο. Και I'm guessing ότι θα τα πούμε στην Αθήνα. Και βλέπουμε. Γεια σας. Δεύτερη μέρα Αθήνα. Από την πρώτη μέρα δεν είχατε απολύτως τίποτα. Πώς περνάει ο χρόνος αν περνάς καλά, Μάλλον περνάτε πολύ καλά. Από εδώ έχουμε τον STK, γνωστό και ως Κατερίνα. Έχω την πετσέτα στο κεφάλι μου γιατί προφανώς είναι πολύ χρήσιμο να την έχω. Γιατί θα μου στεγνώσει το μαλλί. Δεν το έκανα για vlog purposes. Αχ, έτσι που λέτε. Αθήνα. Μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Δεν έχω φίλους, μόνο γνωστούς. Δεν θα καταλάβεις ποτέ, Σωτήρη. Τι είσαι? Και τι γράφεις τότε για την Κατερίνα? Παιδιά, κάπου εδώ θα σας αφήσω για τώρα. Και μετά θα ανοίξω όταν θα πάμε να φάμε ice rolls. Θα βάλω το story από χθες με τα ice rolls. Ωχ, ρε, η κάμερα ήταν ανοιχτή. Άντε παιδιά, να προσέχετε στο δρόμο. Ωχ, αυτός είσαι εσύ εκεί πάνω. Τι θα κάνεις τώρα ακριβώς? Πάμε. Πάμε να βρούμε τα... Πού μένει? What a guy, bro! Του λέτε ο Σωτηράκης, έλα εδώ Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης από εδώ. Γεια σας. Εκτός από τραγουδοποιός, σας αρέσει ο τίτλος τραγουδοποιός? Μα δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα, αλλά εντάξει. Εκτός από rapper, είναι και gamer από ό,τι μάθαμε. Δείτε, έχει VR εδώ. Και θα κάνουμε κάποια στιγμή βίντεο VR εδώ με το Σωτηράκη. Κάποια στιγμή. Αλλά δείτε τώρα γιατί άνοιξα vlog εδώ πέρα, παρόλο που ο Σωτηράκης είναι βαρετός, ας πούμε. Wow! Γιατί αυτή η επίθεση? Δείτε εδώ πέρα ο Σωτηράκης τι έχει, μαλάκι. Εντάξει, βασικά ποιος να τα εκτιμήσει όλοι. Αυτή είναι η συλλογή του Σωτήρη από PS3 Games. Και μαλάκι, δεν ξέρω πώς θα λιώσει αυτό που ένιωσα. Απλά τα έβλεπα χθες και ήθελα να ραγίσω πάνω από χθες. Δείτε μαλάκι εδώ λοιπόν. Borderlands, αυτά είναι τα βαρετά βασικά. Είναι τα πολύ ακραία που είχα καλώσει τη ζωή μου. Όχι, και εδώ έχει κάποια. Περίμενε. Crysis 2, Resistance, Fear, Red Dead Redemption, μαλάκα. Skate 3, αυτό το Skate 3. Νομίζω έχω κάνει και βίντεο στο κανάλι πολύ παλιά. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια στην ιστορία των παιχνιδιών. Είχα και εγώ, αλλά το είχα πουλήσει μετά μαζί με πολλά άλλα γιατί είμαι λίγο βλάκα. Τι έχει εδώ κάτω? Ratchet & Clank, πρώτο τα υπόλοιπα. Αξίζουν πάρα πολύ, ρε φίλε. Και έχω καβλώσει πάρα πολύ. Μπράβο, Στυρί, έχει πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία συλλογή παιχνιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Είναι πάρα πολύ ωραία συλλογή. Ήθελε πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο πάνω απ' όλα να ψάχνει. Θα το ψηρίσουμε 2-3. Bro. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, legit. Αυτή η συλλογή του Σωτηράκη εδώ πέρα μοιάζει πάρα πολύ με τη συλλογή παιχνιδιών που είχα εγώ για το PS3 όταν ήμουν ακόμα gamer και δεν είχα παρατήσει το gaming για να παίζω Fortnite για views. Μοιάζει πάρα πολύ, πραγματικά. Είχα πολλά από αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ καύλα γιατί μετά τα πούλησα κάποια, μετά τα άφησα κάποια. Γενικά δεν έχω καν PS3 στο καινούριο σπίτι. Και με έπιασε ένα νοστάλτζα χθες. Θέλω να κλάψω λίγο. Αλλά δεν δάκρυσα, συγκράτησα δάκρυα μου. Έχει πολύ ακραία πράγματα, ρε φίλε. Σκέιτρια μου έλεγα έλειωνα. Τι λες? Τι άλλο έχει εδώ? Mass Effect μου λέει. Να αρχίσουμε λίγο μαζί. Γιατί κάτι έχει PS2, αλλά PS2 δεν ήμουν τόσο gamer όταν ήταν το PS2. Θα προλάβει πολύ στο τέλος. Αλλά εντάξει. Ου, STK με γυαλιά, αλλά η λάμπα σε K. Πρέπει να φύγω εδώ. Πότε θα το ξαναδείτε? Ου, STK με γυαλιά. Πάνω τι ισχύει? PS4. Και έχω PS4, DS, PSP, Game Boy, 3DS. Game Boy Collection, λέω ότι καλύτερο. Ναι, ρε φίλε, το ψάχνω χθες και λέω εντάξει, το παίζει Geek, αλλά δεν έχει Game Boy. Λέει και Game Boy. Είναι χάρτινα ρε μαλάκι, τα έχει κρατήσει. Αυτά είναι αγαπημένα μου, ρε φίλε. Όπω. Οι εποχές που ήμουν gamer. Τώρα μόνο Fortnite και FIFA. Σαν μισέ με. Κατεβαίνω
Για το Dexpo. Θα είσαι στο Dexpo. Ναι, καλά άκουσες. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες για να πω, αλλά θα είμαι στο Dexpo, παιδιά. Το μαθαίνετε πρώτη φορά σήμερα. Πω, πω, ωραία, τις μέρες του Dexpo θα κάνουμε εδώ πέρα VR βίντεο. Άλλαξε ποια είναι η μαλακία. Θα ήθελα να κάνω ένα compilation από όλα τα παιχνίδια που είχα παλιά και έπαιζα. Να κάνουμε skate 3. Με έχει πιάσει ένα παλιό. 50 cent. Blood on the Sand. Που ο μικρός Σωτηράκης ήταν φαν της rap από ό,τι βλέπουμε. Της rap κουλτούρας. Ξέρω ένα άλλο rap παιχνίδι. Α, έχω. Πολλοί λένε για Wu-Tang και τα λοιπά. Έχουν παιχνίδι Wu-Tang. Υπάρχει παιχνίδι Wu-Tang. Δεν έχει Wu-Tang παιχνίδι. Τι λες ρε μαλάκα. Ούτε καν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι. PlayStation 1 μαλάκα. Εσύ πώς έχεις PlayStation 1 αφού δεν ζούσες. Παίζεις το PS3 και σου εξηγώ ότι. Wu-Tang παιχνίδι μαλάκα. Τι λες. Και The Last of Us Collector στο μπούτσο. Γάμισες, μπράβο στη ρέκα. Μα όσπα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Θέλω να το κάνουμε ένα unboxing. Κάνει ένα unboxing. The Last of Us Collector. SDK unboxes The Last of Us Collector Edition. Θέλω να μιλάς και λίγο unboxίστηκα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το The Last of Us Joel Edition. Αν ανοίξουμε τη χάρτη με συσκευασία, μέσα θα βρούμε αυτό το υφασμάτινο παράδεισο. Αυτό το υφασμάτινο είναι σε μια μορφή starter kit που ανοίγει για να, δούμε, για να δούμε τα καλούδια που κρύβει μέσα. Μέσα έχει αυτοκόλλητο Naughty Dog, αυτοκόλλητο για το χειριστήριο το οποίο currently είναι εδώ πέρα. Slay Queen. Έχει εδώ πέρα artwork, υπέροχο. Έχει ένα comic novel που βασίζεται comic novel πριν την ιστορία του The Last of Us και μας εξηγεί την ιστορία της Ellie. Έχει εδώ μια τεράστια αφίσα που δεν την ανοίγω γιατί τελευταία φορά δεν μπορούσα να την κλείσω. Και έχει και εδώ τη συλλεκτική version του παιχνιδιού, η οποία δεν έχει την απλή συσκευασία, είναι χάρτινη με, με διάφορα arts εδώ και γενικά είναι μια καλή φασούλα. Ωραία. Δεν ξέρω μπορώ που δεν έχεις την collector στο Uncharted 3. Αυτά λοιπόν από το υπέροχο gaming δωμάτιο του STK. Ένα μεγάλο μπράβο για τη συλλογή σου, αλήθεια. Ευχαριστώ. Βέβαια και είναι σε αφήσεις GTA, είναι λίγο kits. Ρε φίλε, είναι, αλλά τον όταν απλά μία ντουλάπα. Δεν μπορεί να βάλεις αφήσεις με τη φάτσα μου, άμα θες. Ολόσωμες. Χωρά ολόσωμος εκεί πέρα για να δω. Θα είναι από εδώ, θα ξεκινάει. Εντάξει, δεν έχει σημασία έτσι, αλλιώς πατούσαμε, είναι από εκεί και πάνω, ας πούμε. Ναι, από γόνατο, ξέρω εγώ, για να φτάνει και το υπέροχο. Τέλεια. Γυμνός. Τα λέμε, παιδιά. Peace. Γεια σας παιδιά, ο Σωτήρης επέμενε να σας δείξω τη βαλίτσα που αγόρασα. Πολύ καλή, 20 ευρώ από ένα μαγαζί στην Ομόνοια και έχει και θήκη για πρέπει. Στα επόμενα KFG News, ο Simboy πέθανε τελικά ή είναι όλο μια σκηνοθετημένη απάτη. Μετά στις θεωρίες συνωμοσίας. Μια εβδομάδα... Ποιος σκότωσε τελικά το Simboy. Αυτό! Γεια σας παιδιά, αφού τελειώσαμε με το Next Top Model που βλέπαμε στην τηλεόραση, τώρα θα πάμε μαζί στα 7 Spot για να παίξουμε FIFA με άλλα παιδιά που θα έρθουν εκεί πέρα για να φάνε το πουλί μου στο FIFA. Έλα γεια. Όχι, δεν με πήρε. Εντάξει, γεια. Χωρίς μπαταρίες, κρίσεις. Αυτό το φόρτσα, μπρεν. Έχει μπαταρία. Πηγαίνουμε λοιπόν στα 7 Spot όπως έλεγα για να παίξουμε FIFA με άλλα παιδιά. Δεν ξέρω τι κάνω αυτό το μοντάζ. Πάμε μέσα. Γεια σας κάμερα. Θα παίξεις FIFA με τα παιδιά. Τέλεια, θα παίξεις FIFA με τον Καρπούζι. Καλησπέρα. Γεια σας Κωνσταντίνα. Θα παίξουμε FIFA. Γεια. Ποιος είναι από εδώ πέρα, Division 3 και πάνω. Ωραίος. Κοιτά και βίντεο και σου και FIFA. Είναι η μέρα σήμερα Σάββατο. Τελευταία μέρα του καρποζοβλόγγ για αυτή την εβδομάδα. Αύριο δεν θα γυρίσω κάτι γιατί. Κάσε ρε βλάκα! Την προηγούμενη εβδομάδα τρεις μέρες δεν ανέβασα βίντεο. Γιατί Χάρη δεν ανέβασες τρεις μέρες βίντεο λοιπόν. Γενικά και ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ πιεστικός. Δεν το περίμενα, αλλά έχει πολλά πράγματα. Ήμουν Αθήνα όπως είδατε. Μετά είχαμε το meetup στα 7 που είδατε. Που παίξαμε FIFA. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε κι άλλο ένα που θα παίξουμε Fortnite την Παρασκευή. Σε ένα άλλο κατάστημα, αλλά θα ενημερωθείτε μέσω Instagram γι' αυτό. Οπότε γενικά να είστε στο Instagram γιατί πολλά πράγματα δεν τα ανακοινώνω καν εδώ.
το ανακοινώνω μόνο στο Instagram και απλά τα βλέπετε μετά εδώ ή κάτι. Οπότε για να ενημερωθείτε για το επόμενο meetup που θα κάνουμε με τα 7, στο οποίο θα παίξουμε Fortnite μαζί, θα μπούμε ντους και τα λοιπά, LAN. Να είστε στο Instagram γιατί την Παρασκευή θα γίνει, είναι για να μάθετε μέρος, ώρα και τα λοιπά. Σε άλλα νέα, χθες γυρίσαμε επεισόδιο Ανούσιες, το οποίο θα ανέβει στο κανάλι του Scrap. Αυτό το επεισόδιο νομίζω το έχω ανακοινώσει εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν έχει καμία σημασία, χθες το γυρίσαμε, οπότε επίσημα ανεβαίνει σήμερα στις 3 στο κανάλι του Scrap το νέο επεισόδιο Ανούσιες Ιστορίες, το οποίο είναι από τα καλύτερα επεισόδια που έχουμε γυρίσει, ίσως από τα καλύτερα γυρίσματα και τα λοιπά που κάναμε. Είχε απίστευτη πλάκα και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα το λατρέψετε. Δεν θα μιλήσω παραπάνω γι' αυτό, το μόνο που θα κάνω είναι να σας βάλω ένα blooper από αυτό το επεισόδιο. Let's roll the clip. Είμαι εδώ να σου βοηθήσω. Πέρατε μια μικρή γεύση γιατί έρχεται λοιπόν σήμερα στις 3. Αλλά το επεισόδιο θα το δείτε τότε. Αυτά λοιπόν. Sorry για την ψιλοανενεργή προηγούμενη εβδομάδα. Απλά όπως είδατε πήγα Αθήνα, πήγα Δεθ, πήγα 7, πήγα πολλά πράγματα. Θα επανορθώσουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα, μάλλον. Και επίσης θέλω να σας δείξω τη νέα μου ασχολία. Η νέα μου ασχολία είναι να παίρνω αυτό το καρπούζο μαξιλάρι και να το πετάω. Δεν το πιάσα καλά τώρα, περίμενε λίγο. Και να το πετάω και να το ξαναπιάνω. Είναι η αγαπημένη μου ασχολία, είναι πάρα πολύ satisfying και το κάνω πλέον όλη τη μέρα. Τώρα μου φύγε. Το κάνω όλη μέρα και είναι ό,τι πιο τέλειο υπάρχει στον κόσμο, ρε φίλε. Κοίτα πόσο satisfying είναι. Απίστευτο συνέστημα. Ευχαριστώ που είδατε και το καρπούζο vlog αυτή τη εβδομάδα. Παιδιά μου, όμορφα. Πάω να παίξω λίγο Fortnite για να συμπληρώσω τα challenges και να δείτε στο επόμενο Fortnite βίντεο συμπληρωμένα όλα τα challenges αυτού του season. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο, τις επόμενες μέρες. Φιλιά πολλά να έχετε. Μουα.